Βέβαια, ό,τι και να πάμε να συζητήσουμε σήμερα, οτιδήποτε και αν αφορά, πάλι πέφτουμε σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο, ο οποίος μένεται και στρογγυλεί στην Ελλάδα ολόκληρη, με 1 εκατομμύριο ανθρώπους ανέργους, με τους μισούς Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας, με 25.000 έως πριν από μια εβδομάδα αστέγους στην Αθήνα να ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια για να επιβιώσουν, με προβλήματα σε όλες τις υπηρεσίες, με προβλήματα και φορολογική αφέμαξη των Ελλήνων πολιτών καθημερινά, με φυσικά τρομερά προβλήματα στην υγεία. Ωστόσο, ό,τι και να πούμε σήμερα, αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά, όσο σκληρά κι αν είναι, είναι τελικά ότι η υγεία μας δεν πρέπει να έχει χρώμα και δεν πρέπει να έχει κόμμα. Δεν πρέπει να είναι ούτε πράσινη, ούτε μπλε, ούτε κόκκινη, γιατί είναι ένα ανθρώπινο, δημόσιο αγαθό που ανήκει σε όλους μας. Είπαμε και στην Ιερά Πέτρα και χθες και προχθές ότι τελικά οι Ιεραπετρίτες δεν θα έχουν σε λίγο νοσοκομείο, γιατί ή αργήσαμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το σώσουμε, ή δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Αυτό συμβαίνει ίσως και σε εσάς που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί δυστυχώς όλα τα ζητήματα υγείας θα υποβαθμιστούν, όλα τα νοσοκομεία θα υποστελεχωθούν το ένα μετά το άλλο. Και αν μένετε σήμερα μια καταιγίδα στην Ιερά Πέτρα που θα πάρει τις μισές υπηρεσίες ή όλες και μαζί με αυτές και το νοσοκομείο, το ίδιο θα πάθετε και εσείς οι συνομήτες μας, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η νέα πολιτική πράξη, τάξη των πραγμάτων και μάλλον πολύ δύσκολα θα την αποφύγουμε. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να καταλάβετε όλοι τη σημασία τελικά το να υπάρχει τρόπος να θεραπεύεται κανείς και να μην πεθαίνει στον δρόμο όταν μετακινείται από τη μια περιοχή στην άλλη, όπου όπως ξέρετε και οι γεωγραφικές ιδιομορφίες του νομού είναι τέτοιες και δυστυχώς οι δρόμοι πολύ κακοί, ώστε κανένας έχει όλο τον χρόνο για να πεθάνει στον δρόμο μεταφερόμενος από την Ιερά Πέτρα ή με τον Άγιο Νικόλαο ή αλλού. Εγώ εκείνο που θα επιστήσω την προσοχή, παρότι όλα τα άλλα είναι σοβαρά, παρότι όλοι υποφέρουμε γιατί οι μισθοί κατέβηκαν τις συντάξεις, θα ρωτήσω, ξέρετε ότι ο κύριος Λουβέρδος είπε επανειλημμένος ότι ο νομός Γρασιθίου είναι κορεσμένος από υγεία. Το έχετε υπόψη σας? Αυτό δηλαδή είναι ένα ανέκδοτο το οποίο οφείλουμε να το ξέρουμε όλοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε το σκεπτικό του Υπουργού Υγείας, ο οποίος ήταν και καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ο οποίος τόλμησε να πει ότι αν πειράξουμε το Γιώργο θα γίνει μακελιό, αλλά δεν τολμάει κανένας να του πει ότι το μακελιό θα έπρεπε να γίνει για το κλείσιμο των νοσοκομείων πολλών περιοχών της Ελλάδας και κυρίως του νομού Λασιθίου, που έχει μπει τελικά σαν να είναι στοχευμένος στο μάτι του κυκλώνου. Εκείνο που θα πω εγώ, ξέρετε, ίσως ο κ. Νικολαράκης ξέρει πόσα νοσοκομεία υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Το 50. Σήμερα. Ξέρετε, νομίζω πολύ περισσότερο υπάρχουν σύμφωνα με κάποια έρευνα. Μπορεί να είναι και 250. Όχι, ξέρετε πόσο να μείνουν. Όχι, όχι, 150. Ξέρετε πόσο να μείνουν. 50. Καταλάβατε, το είπε ο κ. Νικολαράκης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Βλέποντας όλη την γεωγραφική περιοχή της χώρας μας, με τα νησιά και την στερεά Ελλάδα, στα 50 νοσοκομεία, ο νομός Λασιθίου θα έχει πόσο? Κανένα. Επομένως, τα ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν από τα λεφτά υπάρχουν και από το φούσκωμα του ελλείμματος για να φτάσουμε στα μνημόνια και τα αντιμνημόνια και όλα αυτά που ζούμε σήμερα και μας δημιουργούν σύγχυση, ώστε να μην ξέρουμε τελικά αν είναι καλύτερη μια σίγουρη χρεοκοπία παρά μια αβέβαιη σωτηρία, είναι αυτά που μας οδηγούν και τώρα να μην είμαστε σήμερα εδώ για να υποστηρίξουμε τουλάχιστον τα νοσοκομεία του νομού μας. Και αφού δεν υπάρχει ένα κεντρικό, όπως τουλάχιστον χρόνια υποστήριζαν όλοι, περιφερειακό, στο κεντρικό γεωγραφικό σημείο του νομού που είναι εξυπηρετιά και Νικόλο, η Ιεράπετρα, τα χωριά κλπ., τον νότο άξονα, τον βόρειο άξονα, τα ακούσαμε χρόνια, δεν έγινε ποτέ. Τότε, γιατί μας κλείνουν τα 4 νοσοκομεία? Γιατί και του Αγίου Νικολάου θα κλείσει σιγά σιγά. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν έχετε ίσως πάλι καπάλι. Θα αρχίσει από εμάς και θα έρθει εδώ δυστυχώς ο στρογγυλισμένη καταιγίδα, η οποία θα συμπαρασύρει όλο τον Βολεστήριο. Αν λοιπόν είσαστε έτοιμοι για να πεθαίνετε στους δρόμους, αν είμαστε έτοιμοι μάλλον, για να μην διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας που τα έχουμε, αλλά ποτέ ουσιαστικά όλοι μαζί δεν προσπαθήσαμε να τα απαιτήσουμε, όχι μόνο από τους πολιτικούς, μην τους πω πολιτικά, γιατί θα γίνω κακή ξανά,
Τώρα πρέπει να τα πετύχουμε. Είναι η τελευταία στιγμή, είμαστε ήδη εκ των υστέρων και ο κύριος Νικολαράκης και στην Ιερά Πέτρα και εδώ το είπε, ίσως είναι ήδη πολύ αργά, ωστόσο ποτέ για το λόγο δεν είναι αργά, γιατί θυμάμαι προχθές που βγήκα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με τον Γάλλο του ακτιβιστικού κινήματος Λουκ Δουλειά, ο οποίος είναι αυτός που ύψωσε τη φωνή του σε όλο τον κόσμο, στα πλάτη και μήκη της γης, για να πει είμαστε και εμείς οι Γάλλοι από την Άντι Έλληνες, ώστε να βοηθήσει εμάς τους Έλληνες, τους κακόβιους, οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί, έχουν τσαλακωθεί σαν ένα κομμάτι χαρτί πεταμένο στα σκουπίδια, η εθνική μας κυριαρχία και υπόλοιψη. Αυτός λοιπόν τόλμησε να το πει και θα το ακούσαμε πολλές περιοχές του κόσμου. Ας τολμήσουμε και εμείς οι πολίτες, όπου δεν μπορεί το κράτος, μπορούν οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.